μπορεί να έχει διπλή ανάγνωση αυτό το πράγμα. Η μία ανάγνωση είναι ότι πήγαμε πολύ καλύτερα του αναμενωμένου και της ανοιξιάτικης πέρσι απεσιοδοξίας ως προς την παραγωγή. Η παραγωγή ήταν αρκετά καλή, η ποιότητα πάρα πολύ καλή, η τιμή είναι κακή. Mm-hmm. Αυτή είναι, γι' αυτό είναι οι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Αν συνέπεφτε και η δεύτερη, δηλαδή είχαμε μια τιμή έστω και ελαφρώς μικρότερα από πέρσι, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για το ελαιόλαδο. Mm-hmm. Ως προς την ποιότητα πάντως. Δυστυχώς γίνεται κακή, μπορεί να την πει κακή κανένας, εξαιτίας της τιμής. Mm-hmm. Η ποιότητα σταθερή πάντως, έτσι. Η ποιότητα είναι αρκετά καλή, είναι, γιατί δεν είχαμε προβλήματα στη Λακωνία και η Πελοπόννησος γενικότερα δεν είχε προβλήματα είτε από γλυοσπόριο που είχε άλλες χρονίες είτε από δάκο. Mm-hmm. Η εκτίμηση είναι ότι αυτό δίνει και κάποιους πόντους παραπάνω συγκριτικά με την Κρήτη που η κατάσταση κάτω να πολεμιστική λόγω αυτών των πραγμάτων. Ναι, ναι. Στην Κρήτη πάντως κυκλοφορεί μια φήμη για μεγάλη συμφωνία με Κινέζους. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάτι σχετικό. Όχι, μεγάλη συμφωνία με Κινέζους δηλαδή. Μακάρι. Η εταιρεία, η Τέρα Κρέτα, ότι έκανε μια μεγάλη συμφωνία με Κινέζους για την εξαγωγή, ας πούμε, του ελαιολάδου. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί κάπου κυκλοφορεί σε αυτήν. Μπορεί να είναι έτσι, δεν το ξέρω. Μακάρι. Αυτό είναι θετικό, μακάρι να είναι, γιατί αυτό είναι θετικό για το ελαιολάδο. Mm-hmm. Βεβαίως εξαρτάται τι είδους συμφωνία έκανε. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Αλλά δεν ξέρω, μακάρι. Σε σχέση με την τιμή. Δεν έχω ακούσει κάτι, μα αυτό είναι θετικό όμως. Mm-hmm. Σίγουρα αυτή τη στιγμή οι κριτικοί τυποποιητές είναι οι καλύτεροι πελάτες των πελοποννησιακών λαδιών. Μάλιστα. Ωραία. Σε σχέση με την τιμή. Διότι, και το λέω αυτό, διότι η ποιότητα τους είναι κακή. Mm-hmm. Τα λάδια αυτά δεν μπορούν να πάνε στο εξωτερικό, είτε και στο εσωτερικό. Κατά συνέπεια ψωνίζουν λάδια για να μπορούν να τυποποιήσουν. Ναι. Mm-hmm. Εδώ στα δικά μας 2,50, κάπου εκεί. Κοιτάξτε, οι τιμές είναι από 2,15 έως 2,50. Είναι σχετικό, σχετικά που ακούγονται. Κοιτάξτε, να είμαστε ρεαλιστές, ας πούμε. Αν κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί την ανάγκη στο κενό, αν το εμπόριο μπορεί να εκμεταλλευτεί την ανάγκη του παραγωγού ή του ελαιοτριβέα, διότι είναι πιεσμένος από ποσότητες ή πρέπει τον πιέζουν οι πελάτες να πουλήσει, θα το εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι δεδομένο. Μην περιμένουμε. Δεν μας χαρίζεται κανένας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να αρχίσουμε να γίνουμε ρεαλιστές. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι πάντα της άποψης ότι πουλάς πνευματικά, δεν στραγγίζεις την αγορά ποτέ, αλλά είτε την πιέζεις ποτέ. Και συνήθως η ψυχολογία του παραγωγού είναι ότι όταν ανεβαίνει η τιμή να μην πουλάει και όταν πέφτει να γίνεται συνωστισμός. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται σε αυτή την προσφορά, τη μεγάλη προσφορά, να γίνεται εκμετάλλευση. Δηλαδή αν το λάδι ήταν 3,5 τώρα ευρώ και είχε ροπή να ανέβει λίγο παραπάνω, δεν θα πουλάγε κανένας. Το να γκρεμίζεις την τιμή κάθε μέρα και 15 λεπτά, γιατί αυτό έγινε και 20 από τα ξεκίνηση χρονιά μέχρι σήμερα, δεν έτρεχε τίποτα, γιατί υπήρχε υπερπροσφορά για να προλάβουν όλοι να πάει παρακάτω. Ναι. Και αυτό το έστελε κάθε μέρα παρακάτω. Mm-hmm. Είναι η ψυχολογία του που έχουμε όλοι μας, η ψυχολογία του τρέχουμε να προλάβουμε όταν πιστεύουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αν θέλετε, επειδή καταλαβαίνω γιατί με ρωτάτε, εγώ δεν βλέπω αξιοσημείωτες αλλαγές τουλάχιστον μέχρι τέλος Απριλίου. Μάλιστα. Και το λέω αυτό, βάζω να ορόσω μέχρι τέλος Απριλίου, χωρίς να λέω ότι εκεί θα είναι, μετά θα είναι χειρότερα ή καλύτερα, αλλά τότε θα δείξει σε όλη τον κόσμο που πάει η επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Από τις βροχές, κοιτάξτε, άλλα κράτη είναι πολύ πιο σοβαρά από εμάς. Δηλαδή, παράδειγμα, στην Ισπανία ξέρουν ότι οι βροχές που έχουν πέσει μέχρι στιγμής, πού θα πάνε τη δεδοκομεία τους και μέχρι πότε θα την πάνε και πώς θα την πάνε. Ναι. Εμείς δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοια δυνατότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί θα ξέρουμε αν η παραγωγή την επόμενη χρονιά προβλέπεται καλή, πολύ καλή ή κακή. Αυτό θα έχει συνάρτηση την άνοδο ή τη σταθερότητα ή την πτώση
συζήτηση ποια θα είναι, τι θα είναι την επόμενη χρονιά. Το Λάκωνα παραγωγό τι τον συμβουλεύετε για φέτος? Δεν μπορώ να τον συμβουλέψω, ξέρετε, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να συμβουλέψω τον άλλον. Θα του έλεγα να πουλάει τμήματικά. Mm-hmm. Να καλύψει τις ανάγκες του χωρίς να τον πιάνει πανικός είτε υπεραισιοδοξία. Δηλαδή και όταν ανακριβαίνει το λάδι πρέπει πάλι να πουλάει. Μάλιστα. Με καταλαβαίνετε. Δηλαδή η αγορά, στην αγορά δεν πρέπει να δημιουργούμε ποτέ, και όταν λέμε αγορά εννοούμε την παγκόσμια αγορά για να μην μπερδευόμαστε. Δεν δημιουργούμε είτε τεχνητή έλλειψη ποτέ, είτε και υπερπροσφορά. Mm-hmm. Φίλος ακροατής μου λέει ότι στη συμφωνία με την Κίνα δεν έχει κάνει μόνο η Κρήτη. Ακούγεται ότι οι Κινέζοι έχουν έρθει και στην Αργολίδα και στη Λακωνία και ζητάνε ελαιόδεντρα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό. Αυτό δεν λέει τίποτα για μένα. Ναι. Θέλετε να το πω και από την άλλη πλευρά, το έχω ακούσει και εγώ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση ή δεν έχει βάση. Το θεωρώ αρνητικό. Mm-hmm. Η επένδυση σε γη και σε ελαιόδεντρα για τους Έλληνες είναι αρνητικό πράγμα. Η επένδυση του να κάνει συμφωνία σαν αυτή που είπατε, εάν έκανε σε μια τιμή λογική με μια τυποποιητική μονάδα στην Ελλάδα η οποία θα το βγάλει υποποιημένο στην Κίνα, είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Αυτό που μου είπατε είναι ότι το Κινέζος θα παράγει λάδι εδώ, θα το βάζει στον ασκό στο κοντέρ mm-hmm. και θα το πηγαίνει στην Κρήτη, στην Κίνα να το τυποποιήσει. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Mm-hmm. Δεν με κάνει αισιόδοξο όταν τη γη μου, την ελληνική γη και την παραγωγή μου την αγοράζουν οι Κινέζοι, Αμερικάνοι, Γερμανοί για να τυποποιήσουν αλλού. Mm-hmm. Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή την υπεραξία ο παραγωγός την περιμένει από την τυποποίηση και την εξαγωγή τυποποιημένου, δηλαδή από τη χώρα του. Ναι, ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, θα μου πείτε ότι ξέρετε, αναδεχτώ ότι και εκεί είναι μεγάλο και σημαντικό θέμα, γιατί ανοίγει η συζήτηση ότι ο Κινέζος έρθει εδώ πέρα ή ο οποιοσδήποτε επενδυτής ξένος για να αγοράσει γη. Η γη ποιος την αγοράζει, όχι από κατά κύριο επάγγελμα αγρότη που από αυτό, αν πουλήσει τη γη του, δεν έχει τρόπο να ζήσει, το αντιλαμβάνεσαι τώρα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Την αγοράζει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και ένα άλλο επάγγελμα. Mm-hmm. Και είναι επικουρικό το αγροτικό, η γη. Εκεί ίσως θα πρέπει το κράτος να δώσει κίνητρα για να μεγαλώσουν τις περιουσίες τους οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Mm-hmm. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που θίγεται. Γιατί τη γη να την πάρει ο Κινέζος και να μην την πάρει ο Έλληνας. Σωστό. Μιας και αναφερθήκατε στο κράτος, θέλω και ένα σχόλιο για την πολιτική του Υπουργείου. Πώς βλέπετε το Μάκη Βορύδη μέχρι τώρα? Εντάξει, έχει καιρό και περιθώριο να μάθει. Mm-hmm. Δεν είναι προσωποποιημένο, έτσι, εντάξει. Έξυπνος είναι, ικανός είναι, μπορεί να μάθει. Η περιφέρεια στην οποία κλαίγεται έχει και αγρότες, μπορεί να ρωτήσει, μπορεί να μάθει. Είναι ένας άνθρωπος που πανέξυπνος, ικανότατος, έτσι. Στέλεχος πρώτης γραμμής, και δεν το λέω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ένα Υπουργείο που το αντικείμενό του το διαχειρίζεται για πρώτη φορά. Mm-hmm. Εγώ δεν μπορώ να του δώσω, να το κρίνω αρνητικά, αλλά δεν μπορώ και να του δώσω υπερβολικά πρόσημα θετικά. Mm-hmm. Mm-hmm. Μαθαίνει ακόμα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτά που μαθαίνει θα είναι προς σωστή κατεύθυνση.